Η δεύτερη σύλληψη είναι από τον Νίκο τον Γιαννάκη. Το συντροπίτη μας, από την Φλόρινα, της Πρέσπεση για την Άννα. Ο Νίκος είναι διδάκτορ, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος και εργάζεται ως μελετητής μελέτης διαχείρισης και προστασίας των οικοσυστημάτων. Η σύγχυση του επικεντρώνεται στη Δυτική Μακεδονία και στο ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης με αναφορά στα τοπικά κινήματα. Λοιπόν, και ξεκινάω έτσι με μια εικόνα. Θα μην ανησυχείτε, θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Απλώς είπα να έχουμε και μια εικόνα μπροστά μας, να μην μιλάμε έτσι στο κενό. Να πω ότι το ζήτημα, αυτό που είμαι εδώ για να μιλήσουμε κυρίως, είναι το ζήτημα των κινημάτων και της αντίστασης σε κάποια ζητήματα που αφορούν τα περιβαλλοντικά και το... Όλο αυτό όμως έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις μεταξύ του. Είναι ένα δίκτυο πραγματών, ένα πλέγμα, ένα σύμπλοκο, το οποίο εμείς οι άνθρωποι, το είπε πάρα πολύ και η Σοφία πριν, η συναγωνίστρια από τα Άγραφα, έδωσε κάποια σημεία, δηλαδή, τα οποία πραγματικά είναι ακριβώς εκεί που και εμείς σκεφτόμαστε, χωρίς να τα έχουμε επικοινωνήσει ακριβώς πολύ τακτικά και πολύ συστηματικά τα πράγματα μεταξύ μας. Καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα, περίπου, μέσα από αυτή την αναζήτηση. Ένα κίνημα, μισό λεπτό να δω και τι ώρα είναι. Ναι, ένα κίνημα έχει... Recording in progress. Σωστό. Recording stopped. Τώρα. Να πω ότι έπεσα το υπονοούμενο, κάτι. Okay. Λοιπόν, όντως, είναι κάποια ζητήματα τα οποία μας δείχνουν πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση, γιατί τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους και θα σας εξηγήσω τι εννοώ στην πορεία. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει να τα παίρνουμε τα πράγματα, να τα βλέπουμε αποσπασματικά, να αφαιρούμε από ένα σύστημα, από ένα σύμπλοκο, από ένα όλον κομματάκια και να ασχολούμαστε με τα επιμέρους κομματάκια. Ακόμα και στην ειδικότητά μας, στην ειδίκευσή μας, που λέγεται ειδίκευση, τα μεταπτυχιακά μας. Όσο σπουδάζουμε, ξεκινάμε από μια γενικότερη παιδεία και φτάνουμε σε μια εξειδίκευση. Και κάποιοι χάνονται μέσα σε αυτήν την εξειδίκευση και βλέπουν μόνο αυτό, μπορεί να μην δουν τίποτα άλλο να συμβαίνει γύρω τους. Ας πούμε, για παράδειγμα, η καθημερινότητά μας, όλα αυτά που ακούσαμε εδώ αυτές τις δύο μέρες, μας δείχνουν πόσα πράγματα στην ουσία δεν γνωρίζουμε. Έχουμε ακούσει για τα πάντα, για όλα όσα συζητήθηκαν εδώ. Είμαι σίγουρος ότι και άνθρωποι που δεν είναι εδώ και άνθρωποι που γενικώς δεν πολύ παρακολουθούν αυτά τα θέματα, τα έχουν ακούσει κάπου. Κάπου έχουν σκάσει σε κάποια είδηση, σε κάποιο μέσο, σε κάποιο οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δηλαδή ακόμα και αυτό που μας είπε σήμερα ο Γιάννης από το Βόλο, ο Μάγκος, πόσες πτυχές, πόσα πράγματα, πόσες ζωές. Είναι πραγματικά, σε βάζουν, σε προβληματίζουν το γεγονός ότι χάνουμε τόσο πολύ από τη γνώση. Άρα έχουμε ένα σύμπλοκο το οποίο προσπαθούμε να το δούμε αποσπασματικά. Το λέω αυτό γιατί στην πορεία θα φανεί πόσο όλα, αν πιάσει δηλαδή, τα θέματα της ενέργειας, σε πάνε αλλού και αλλού και αλλού και αλλού και βλέπεις ότι τελικά όμως βλέπεις την ομορφιά του όλου θέματος, ότι με μία κίνηση και μόνη θα μπορείς να ρυθμίσεις τα πάντα. Απλώς αυτή η κίνηση πρέπει να κάνεις, όπως είπε και η Σοφία πριν, είναι αλλαγές οι οποίες είτε δεν μας συμφέρουν, είτε δεν μας βολεύουν, είτε μάθαμε ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις σπηλιές, για παράδειγμα, για να δώσω έτσι μια ανοίξη. Θα σου πει ο άλλος, μα τι είναι αυτά που λες. Εμείς νομίζουμε ότι η ζωή πάντα στον πλανήτη, η ανθρώπινη παρουσία, ήταν όπως εμείς οι γενιές μας, τη βιώνουμε. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει πάρα πολύ το να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα στο σύνολό τους και ο καθένας μπαίνει σε ένα μικρό διάδρομο και ακολουθεί την καθημερινότητά του, τη ζωή του, αυτό που έχει μάθει να βλέπει, αυτό που έχει μάθει να μελετάει, αυτό που έχει μάθει να σπουδάζει, αυτό που έχει μάθει να διακηρύσει και ούτω καθεξής. Οι δε πολιτικοί, να μην πούμε για τους πολιτικούς, έχουν ελάχιστο χρόνο ζωής. Αν σκεφτούμε το μεγαλείο της ζωής στο χώρο, στη γη, δεν είναι τίποτα. Τους ενδιαφέρει απλώς να ζήσουν για 4-5 χρόνια στο στερέωμα, να αρπάξουν, να το πω έτσι, να πάρουν ό,τι μπορούν από αυτή τη θητεία και να πάνε παρακάτω και να ζήσουν τη ζωή τους κάπου στα Κέιμαν, στη Χονουλουλού, στην Χαβάη, στην γενικότερα, οπουδήποτε. Και να ζήσουν καλά. Γιατί πόσες ζωές έχει κάνει, μία. Δεν πρόκειται να μας λύσει το πρόβλημα η πολιτική. Άρα τα κινήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να βάλουν τα πράγματα στη σειρά. Σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό και σε όλο τον κόσμο υπάρχει και αυτή η παρένεση να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε αυτό.
Δηλαδή, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, θα έπρεπε όλη η Θεσσαλονίκη να είναι εδώ απ' έξω σήμερα, γύρω μας, παντού, να έχει τόσο πολύ κόσμο που να μην χωράμε, να μην ακουγόμαστε. Αλλά δυστυχώς είμαστε μόνο εμείς, για παράδειγμα. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν, ο κόσμος πρέπει να έρθει να τα δει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος είναι και ο τρόπος να γίνει αυτή η επικοινωνία. Προφανώς με παραδείγματα, προφανώς με τους αγώνες. Αυτό σαν μια μικρή εισαγωγή. Λοιπόν, τα κινήματα στη Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα. Τα κινήματα λοιπόν, η κατάσταση που, για την οποία συγκεκριμένα θα σας μιλήσω βέβαια, είναι και προφανές, έχει να κάνει με τη νέα μορφή ενέργειας, η οποία ονομάζεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πριν αρκετά χρόνια, περίπου στη δεκαετία του 2000, κάπου εκεί μέσα, εμφανίστηκε έγινε η πρώτη νήξη για μια μονάδα η οποία από όλη τη Δυτική Μακεδονία, που περίπου είναι αυτός ο χώρος εδώ που σας δείχνω γύρω-γύρω, που είναι και μαζεμένα οι πολλές μονάδες, αυτές είναι όλες μονάδες ΑΠΕ, τα διάφορα χρωματάκια πάνω στο χάρτη, ήρθε λοιπόν εδώ πέρα μια αίτηση για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες εδώ πέρα, σε αυτή τη ραχοκαλιά του Βαρνούντα, στην ουσία στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Τότε λεγόταν Εθνικός Δρυμός, τώρα πια είναι Εθνικό Πάρκο. Αυτό ήταν μια έκπληξη. Εκεί δραστηριοποιείται μια εταιρεία, μια ΜΚΟ, η οποία λέγεται Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Έχει μια τοπική οργάνωση και γραφεία εκεί, και εκεί ζουν οι άνθρωποι που πάνε στο δραστηριοποιούνται σε αυτή τη ΜΚΟ, η οποία υποστηρίζεται από πάρα πολλές άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και Ινστιτούτα, ακόμα και από την Ευρώπη, και η οποία έχει ξεκινήσει μια δουλειά εκεί με εμβληματική, ας πούμε, προσωπικότητα των πελεκάνων της Πρέσπας. Τους πελεκάνους που εκεί έχουν τη μεγαλύτερη τους αποικία παγκοσμίως. Δεν έχει σημασία, είναι δύο είδη. Το ένα από τα δύο είδη αυτά έχει τη μεγαλύτερη του αποικία. Είχε τουλάχιστον, γιατί προσβλήθηκε από τη γρήπη των πτηνών πρόσφατα και έχασε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού του, όμως δείχνει ότι μπορεί να ανακάμψει. Εκεί λοιπόν ξαφνικά τους ήρθε των ανθρώπων αυτή η έμπνευση για να γίνει ένα τεράστιο ολικό πάρκο. Φανταστείτε δηλαδή, λες και το είχαν διαλέξει, πριν από τα πρώτα μεγάλα αιτήματα που παρουσιάστηκαν πριν από χρόνια. Εκεί ξεκίνησε η πρώτη κίνηση, το πρώτο κίνημα, ας το πούμε έτσι, από αυτή την περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία έσπευσε να αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν καταστροφική για το περιβάλλον, για το οικοσύστημα της Πρέσπας, για πολλούς λόγους. Τότε δεν ήταν και η γνώση τόσο προχωρημένη για αυτά τα ζητήματα και ακόμα δεν είναι, γιατί είναι καινούρια τεχνολογία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς σε τι μπορεί να επιδρά στο περιβάλλον μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν το πρώτο σποράκι που έπεσε, που θυμάμαι κι εγώ, και οι άνθρωποι εκεί φάγανε πάρα πολύ βία και νοθεία. Εκβιάστηκαν, υπήρχαν τηλεφωνήματα για βόμβες στα σπίτια τους σε έρημα χωριά, σε ένα χωριό όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά. Εμφανιζόντουσαν κάτι τύποι με κάτι περίστροφα στις τσέπες, τα οποία τα δείχναν έτσι για να τους δώσουν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Ξεκίνησε δηλαδή ένα bullying, ας το πούμε, από νωρίς. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλα κάτω. Σπεύσανε, πήγαν παντού. Κατάγγειλαν το γεγονός. Φάνηκε εκ των υστέρων ότι σε αυτή την ιστορία ήταν μια περιπεπλεγμένη κατάσταση που είχε να κάνει με λογιών ανθρώπους από τον ευρύτερο νομό Φλόρινας. Εμπλοκές διάφορες. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πακέτο. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα αντικρούσουν με βάση τις περιοχές Natura, λίγο μέσα από την Natura, λίγο έξω από την Natura, να μην το αναλύσουμε περισσότερο. Αυτή ήταν η πρώτη αίσθηση ότι εδώ κάτι έρχεται και η πρώτη αντίδραση που δημιουργήθηκε σε αυτό το που έρχεται. Από τότε πέρασε καιρός. Δυστυχώς εγκαταστάθηκαν οι ανεμογεννήτριες. Να σας πω εδώ ότι ό,τι βλέπετε με πράσινο είναι ήδη σε λειτουργία. Ό,τι βλέπετε με μπλε είναι αυτά που είναι σε κατάσταση, στη φάση εγκατάστασης που λέμε, και ό,τι βλέπετε με κοκκινοπό είναι μονάδες που έχουν πάρει βεβαίως παραγωγού, λέγεται τώρα, άδεια παραγωγής λέγοντα κάποτε. Δεν ξέρω αν ξέρετε τις φάσεις των έργων αυτών, πώς πάνε. Στην ουσία, ο κάθε επικραμμένος μπορεί να έρθει και να πει ότι εγώ κάνω μια αίτηση στη ΡΑΕ. Ξεχνάω πώς λέγεται τώρα, κάπως αλλού ΡΑΕ ή κάπως άλλαξε, γιατί πήρε μέσα και τα νερά. Την ΡΑΕ που ξέραμε χρόνια, να κάνει μια αίτηση στη ΡΑΕ και να ζητήσει να κατοχυρώσει μια θέση για να κάνει κάποια εγκατάσταση. Η ΡΑΕ εξετάζει το αίτημα, αυτό είναι η φάση της αίτησης, του δίνει ένα κωδικό. Η ΡΑΕ εξετάζει το αίτημα και μετά του δίνει
εξετάζονται κάποια πολύ λίγα στοιχεία, όπως ας πούμε τον άνεμο, αν είναι για, πρόκειται για ανεμογεννήτριες, ή τον ήλιο, αν πρόκειται για το φωτοβολταϊκά, ή βεβαίως και τα νερά, αν πρόκειται για υδροηλεκτρικά, και του δίνει μία, καταρχήν, ένα, πώς το πω, βεβαίωση, η οποία τον καθιστά εν δυνάμει παραγωγό για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, δεν έχει και σημασία, αλλά μπορεί να είναι και. Τώρα τα έχουν αυξήσει κιόλας, μπορεί να είναι και πάνω από 25-30 χρόνια. Δηλαδή αυτός έχει τη δυνατότητα να είναι εκεί, χωρίς να έχει κάνει κάτι, αλλά έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει τη χρήση του χώρου και δικαιούται ανά πάσα στιγμή να φέρει τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζεται για να προχωρήσει η διαδικασία και να περάσει στην εγκατάσταση των μονάδων του. Άρα, ό,τι είναι εδώ με κόκκινο είναι αυτό που σας περιγράφω τώρα. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει βεβαίωση παραγωγού, είναι μια ενδυνάμει απειλή, εμείς θεωρούμε, για το χώρο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανιστεί κάπου, αν την πάρει κανείς χαμπάρι, μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα είναι, μπορεί και να με καταγγείλουν, αλλά θα είναι άθλια. Δεν υπάρχει μελέτη που να έχει γίνει για αυτές τις εγκαταστάσεις. Δυστυχώς, έχει βγει μια φάμπρικα, γιατί εμείς οι μελετητές, και εγώ αυτή τη δουλειά έκανα κάποτε, εμείς οι μελετητές μείναμε στην κρίση και εμείς σε μια δύσκολη κατάσταση, έχοντας στήσει μεγάλα γραφεία, και πολλοί άνθρωποι βρήκαν μια διέξοδο σε αυτό το καινούριο πράγμα που ήρθε, το οποίο απαιτεί αυτές τις μελέτες, και οι οποίες είναι πάρα πολλές και υπάρχουν γραφεία πλέον που βασίζονται σε αυτή την αλυσίδα μελετών που βγαίνει. Και δυστυχώς υπάρχουν, ενώ παλιά λέγαμε αυτές τις μελέτες κάνουν μηχανικοί και δεν έχουν ιδέα τι λένε κτλ. Δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι, βιολόγοι, οικολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ορνηθολόγοι, ό,τι θέλετε πείτε τους, συνεργάζονται και κάνουν τις λεγόμενες καταγραφές του φυσικού, ας το πούμε, περιβάλλοντος που υποχρεούνται κάποιοι από αυτούς να κάνουν, ειδικά όταν είναι κοντά ή μέσα σε περιοχές Natura. Δυστυχώς αυτό είναι γεγονός. Άλλοτε συμμετέχουν ενεργά και στην πρόταση, που σημαίνει ότι μια χαρά θα είναι αν βάλουμε πάνω στην ανεμογεννήτρια ένα ρολόι για να χτυπάει, να ξυπνάνε, να ακούν οι πελεκάνοι και να φεύγουν, ας πούμε, μακριά. Ή αν και να σταματάει την ανεμογεννήτρια, πράγματα που δεν λειτουργούν και ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τέτοια ευχολόγια προχωράνε αυτές τις μελέτες και έρχονται μια ωραία μέρα, γίνονται αντιληπτές ή δεν γίνονται, γιατί έχει μικρύνει και πάρα πολύ ο χρόνος της αντίδρασης. Οι χωριανοί, που φανταστείτε τώρα, είπε πάρα πολύ ωραία η Σοφία, μιλάμε για εκατοντάδες σελίδες και καλά εξειδικευμένου υλικού, που είναι όλα να τις πάρει να τις σκίσεις έτσι για να τις πετάξεις στα σκουπίδια, δεν λένε τίποτα μέσα εν ολίγης. Τα βγάζουν όλα λάδι, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν. Αυτοί που τους παραγγέλνουν τις μελέτες, ζητάνε από τους μελετητές να βγάλουν το έργο OK. Αν το βγάλουν όχι OK, θα τους πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα πάρουμε τον επόμενο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια αντικειμενική, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θεώρηση αυτής της μελέτης από μια έστω δημόσια υπηρεσία, η οποία έστω μπορεί να είναι πάμε για ΑΠΕ η κατεύθυνσή της, αλλά θα εξετάσει με ένα καλό τρόπο τις πιθανές επιπτώσεις και θα κρίνει το μελετητή. Ο μελετητής δεν κρίνεται. Υποβάλλει ό,τι θέλει, άρα οι μελέτες γίνονται και εγκρίνονται στην ουσία από τον ίδιο τον επενδυτή. Και με την πίεση που υπάρχει, η οποία είναι τεράστια, παίζει και πολύ χρήμα. Γενικώς, πληρώνονται καλά αυτές οι μελέτες, περισσότερο καλά από ό,τι ακούμε τελευταία. Είναι πολύ δύσκολο να αντισταθεί κανείς και ως μελετητής, δηλαδή να πει: όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς καθόλου. Νομίζω ότι δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα να υπάρξει μια μελέτη που να λέει: όχι, η μελέτη. Μπορεί να πάει παρακάτω και να πει: όχι, το Υπουργείο, κάποια υπηρεσία του, αλλά όχι, ποτέ η ίδια η μελέτη θα είναι ότι όλα είναι καλά. Ενώ προβλέπεται στη μελέτη, αν τυχόν με την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και των τυχόν τεχνολογιών κλπ. Προκύπτει ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα που μπορούν να αμβλύνουν ή να απαλύνουν ή να εξαφανίσουν τις επιπτώσεις, τότε μπορεί η μελέτη να πει κάλλιστα ότι τελικά το συμπέρασμα είναι ότι η μηδενική λύση προκρίνεται, άρα δεν κάνω τίποτα. Αυτό ως πλαίσιο που προχωράνε τα πράγματα. Άρα δηλαδή τα κινήματα έχουν να κάνουν με μια επιτάχυνση των διαδικασιών αυτή τη στιγμή καταρχήν, που πιθανά θα την ξέρετε, γιατί προωθούνται αυτές οι μονάδες παγκοσμίως. Τα προβλήματα είναι παγκόσμια. Να μην νομίζουμε δηλαδή ότι στην Ελλάδα δεν τα κάνουμε σωστά και κάπου εκεί, κάπου υπάρχει στην Γερμανία, δηλαδή αυτά όλα εξετάζονται. Υπάρχει μια πίεση τεράστια και υπάρχουν και κινήματα σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται και προβληματίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Στην Αμερική, στην Νεβάδα υπάρχει ένα
ένα φαράγγι από τα μοναδικότερα που υπάρχουν στην Αμερική, που λέγεται Thacker Pass, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, όπου θέλουν να πάνε να κάνουν εξορίξεις για να βγάλουν λίθιο. Θεωρείται ότι εκεί είναι το περισσότερο λίθιο που υπάρχει, έχει βρεθεί να υπάρχει, γιατί συνεχώς ψάχνουν για καινούργια κοιτάσματα, που υπάρχει παγκοσμίως. Εκεί λοιπόν έχουν υπάρξει κινήματα τα οποία αντιστέκονται χρόνια. Έχουν παλέψει με αστυνομίες, έχουν φάει ξύλο, έχουν βγει έξω, δηλαδή σε ένα μέρος μέσα στην ερημιά. Ακριβώς για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Και έχοντας επίγνωση ότι όλα αυτά καταλήγουν στις ανανεώσιμες πηγές, που μόνο ανανεώσιμες δεν είναι. Και θα προσπαθήσω να προλάβω να πω και δύο λόγια και γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα κινήματα λοιπόν είναι αντιμέτωπα με αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να προλάβουν καταρχήν να δουν τις μελέτες. Αφού τις προλάβουν, πρέπει να μπορέσουν να τις διαβάσουν και αφού τις διαβάσουν, να πάνε σε αυτό το ΔΕΛΤΑ 11 που έλεγε πριν η Σοφία, στο οποίο πρέπει μόνο να πεις τι κακό έχει η μελέτη. Όχι να εκφράσεις τη γνώμη σου γενικότερα και να υποστηρίξεις μια θεωρία ή μια άποψη ότι αυτό δεν θα μας κάνει και πολύ καλό, αλλά να βρεις μέσα στη μελέτη τα προβλήματα που παρουσιάζει η μελέτη και σε αυτά μόνο να αναφερθείς, αλλιώς το πετάνε στα σκουπίδια. Και ακόμα και αυτό να κάνεις. ΔΕΛΤΑ 11, να δείτε πόσα ΔΕΛΤΑ 11 για το Βέρμιο, για παράδειγμα. Απανωτά και πολύ καλά τεκμηριωμένα από ανθρώπους που ξέρουν, ορνηθολόγους, μια κοπέλα εδώ από τη Θεσσαλονίκη που ασχολείται με το λαγόγυρο. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν καταγράψει αναλυτικά τα προβλήματα, δεν τους δίνει καμία σημασία, καμία φορά κανείς, αν αυτή είναι η γραμμή, πάνε στην άκρη και πάμε μπροστά. Άρα, ένα κινηματικό πρώτο βήμα, ας πούμε, είναι να μπεις μέσα, να μπορέσεις να προλάβεις σε αυτή τη διαδικασία της παραγωγικής αδειοδότησης, να αποτρέψεις να πάρει περιβαλλοντική άδεια αυτό το έργο, αν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Το επόμενο βήμα είναι ότι προσφέρει στα δικαστήρια, αλλά η προσφυγή στα δικαστήρια απαιτεί τεράστια κινητοποίηση. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα δικαστήρια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα δικαστήριο για μία μονάδα, έστω και αν είναι μία ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό κάπου, που για κάποιο λόγο θες να προσφύγεις, απαιτεί περίπου 5.000 ευρώ. Πόσα? Αυξήθηκε. Υπάρχουν και κάτι που προστίθεται, κάποια ποσά κάθε τόσο. Λοιπόν, 6.000 ευρώ. Και είναι και πολύ σοβαρή δουλειά για έναν δικηγόρο. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που πάει ένας δικηγόρος, α, την κάνω εθελοντικά. Εντάξει, να βρεθεί ένας να την κάνει εθελοντικά μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Μα δεν γίνεται. Αυτά είναι, αν μπορείτε να δείτε την εικόνα, είναι εκατοντάδες πλέον. Είναι δηλαδή, κοιτάξτε εδώ εικόνα της Ελλάδας. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Είναι λίγο μεγάλες, η κλίμακα είναι λίγο εκτός κλίμακας για να μπορείτε να τα βλέπετε. Αλλά βλέπετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Υπάρχει μια κατάληψη του χώρου. Και δεν είναι ζουμάρο. Δηλαδή, αν ζουμάρω στη λεπτομέρειά του, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, στην πολύπαθη περιοχή της Λάρισας και της Καρδίτσας. Κοιτάξτε εδώ, στη Θεσσαλία. Ναι, συγγνώμη. Να πω ότι αυτά είναι οι αδειοδοτημένες με βεβαίως παραγωγού που λέγαμε πριν, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Τα πορτοκαλί. Ναι, δεν είναι κόκκινα ακριβώς, είναι πορτοκαλί. Είναι ισχυρισμός στο μέγεθος των οικισμών σε σχέση με τα... Ναι, μπορώ να σας βάλω, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να σας πω λίγο, να σας βάλω και έναν άλλο χάρτη. Να δείτε εδώ την κατάσταση επί του εδάφους, ας πούμε, πώς είναι. Κοιτάξτε για τι εκτάσεις μιλάμε. Είναι μεγαλύτερες και από τις πόλεις. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει κανείς από την Εγνατία, στην περιοχή της Κοζάνης τελευταία. Αν γυρίσετε, ξαναπεράσαμε χθες και τα βλέπουμε κάθε φορά που περνάμε, κάτι έχει προσθεθεί. Τα φωτοβολταϊκά, παιδιά, είναι εγκαταστάσεις πλέον, οι οποίες σαν ένα είδος καρκινώματος καταλαμβάνουν το χώρο, τεράστιους χώρους, τεράστιους. Δεν το βάζει ο νους ότι μπορεί κάποιος να το βλέπει αυτό και να λέει ναι, έτσι θα το κάνουμε. Τεράστιους χώρους, σιδερόφρακτα καταλαμβάνουν τα υλικά, γυαλί, και από κάτω έχουν μπει μπουλντόζες που για μήνες, αυτό που λέγατε χθες για το που στεγνώνουν τον ορίζοντα, ας πούμε, για παράδειγμα, για μήνες δουλεύουν γκράγκα για να αφαιρέσουν όλη το υγιές γόνιμο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, το σφουγγάρι που λέμε της γης, το οποίο απορροφά τα νερά, για παράδειγμα, το οποίο δίνει ζωή, δίνει κλίμα, το αφαιρούν. Πού το πάνε δεν έχω καταφέρει να μάθω ακόμα, αλλά το αφαιρούν για να βάλουν πάνω στην πέτρα τα φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να εξηγιανθεί. Και αυτό το προβλέπουν να καταλάβει σχεδόν όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό να είναι η λύση και πάνω στις βουνοκορφές αιωλικά. Άρα δηλαδή, το επόμενο βήμα, λέγαμε, είναι για να ξαναγυρίσω στην κινητοποίηση. Είναι να πάει κανείς στα δικαστήρια και το τελευταίο και κύριο βήμα είναι να πάει να στηθεί στον μπλόκο. Να φτιάξει ένα μπλόκο, δοκιμασμένη πρακτική, να ανέβουν οι κάτοικοι. Έχει τεράστια σημασία οι κοινότητες οι ίδιες να είναι κινητοποιημένες. Δυστυχώς οι κοινότητες κυρίως κοιμούνται, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Έχουν ακούσει για κάποια ανταποδοτικά και κάτω από αυτή τη σφαίρα του ανταποδοτικού καλύπτονται. Επίσης καλύπτονται από το αφήγημα που είναι ότι δεν γίνεται αλλιώς. Θέλεις ενέργεια. Θέλεις ενέργεια. Αυτό. Αν δεν θες αυτό, θα έχεις λιγνίτη. Θα έχεις πετρέλαιο. Θες πετρέλαιο. Θες να σε εξορίξεις την πίνδο. Γιατί είπες πριν ότι δεν το βάζουμε αντιπαραθετικά. Αλλά βλέπω όμως τις οργανώσεις που ασχολούνται με τις εξορίξεις στην πίνδο, για παράδειγμα για ορυκτά καύσιμα, και καλά κάνουν, πολύ καλά κάνουν, αλίμονό μας και στις θάλασσες, αλλά δεν τις βλέπουμε να έρχονται και για αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν έχει καμία διαφορά. Να μην σας πω ότι στο χώρο απάνω μπορεί να είναι και χειρότερο. Γιατί, για παράδειγμα, στην Δυτική Μακεδονία είχαμε τα λιγνητορυχεία, αλλά ήταν όλα συγκεντρωμένα σε έναν χώρο τον οποίο τον είχαν ποδοπατήσει, ισοπεδώσει, ρυπάνει, και αυτό το κίνημα τώρα, σήμερα, άνθρωποι που είναι στα κινήματα εναντίον των ΑΠΕ, ήταν και τότε εναντίον των λιγνητορυχείων. Αλλά ούτε αυτοί ακουγόντουσαν. Ένας άνθρωπος που συνεργαζόμαστε στην Κοζάνη, δούλευε στα ορυχεία ηλεκτροσυγκολητής. Έχει ζήσει στη ζωή του πράγματα που κανένας μας δεν μπορεί να τα φανταστεί. Σε τι συνθήκες μεγάλωσε και βγήκε νωρίς στη σύνταξη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ορυχεία είναι διαβρωμένοι άνθρωποι, χαλασμένη η υγεία τους. Αλλά είχαν δουλειά, όπως λέγατε για τις σκουριές, είχαν αυτό το, και το έχουν ακόμα. Ρήμαξε η περιοχή, φύγαν όλοι. Άνθρωποι πάντως που δουλέψαν τότε στα κινήματα βγήκαν και τα βάλαν με τα ΜΑΤ και φάγανε πάρα πολύ ξύλο επί ωραίων ετών Πασόκ. Γιατί ήταν οι συνθήκες απάνθρωπες περιβαλλοντικά. Από τότε υπήρχαν τα περιβαλλοντικά κινήματα. Απλώς κάποιοι βαφτίζονται πράσινοι και οικολόγοι και βγαίνουν μπροστά ως οργανώσεις με σηματάκια διάφορα και πείθουν τον κόσμο ότι αυτό είναι το περιβαλλοντικό. Όχι, το περιβαλλοντικό ήταν εκεί μέσα στα εργοστάσια. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν βγήκανε στις ειδήσεις ούτε τότε. Δεν είναι το τωρινό το φαινόμενο να μην βγαίνουν άνθρωποι στις ειδήσεις. Και τότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι και τους βαράγανε. Και δεν βγήκε ποτέ το αίτημά τους ξεκάθαρο προς τα έξω. Για το τι ζητάγανε. Άρα δηλαδή αυτοί ζήσανε μια καταστροφή με το λιγνίτη και τώρα τους ζητάνε να ξαναζήσουν δεύτερη καταστροφή. Γιατί εκεί είναι όλα τα καλώδια, εκεί είναι όλες οι παροχές. Είναι πολύ συμφέρον να πας εκεί πέρα. Να ζήσουν μια μεγάλη καταστροφή και με την επόμενη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή να τους φάνε τώρα και τα βουνά τους και τα βοσκοτόπια τους. Άρα είναι εκεί στην κορυφή του αγώνα, στις επάλξεις. Έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι αυτό που μας ξανάβγαλε στους δρόμους και εμένα προσωπικά και πολλούς από εμάς ήταν το Νυμφαίο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Νυμφαίο, την ιστορία του Νυμφαίου. Όπου το Νυμφαίο είναι ένα έτσι ελιτίστικο χωριό, ένα χωριό ατραξιών, όπου ζουν και έχουν και την καταγωγή τους και αρκετά έτσι επιφανείς άνθρωποι, που θα πω γνωστοί στην κοινωνία και στις κυβερνήσεις κλπ. Όπου ξαφνικά ένας παπάς και ένας κάτοικος του Νυμφαίου, ξένος κιόλας, Θεσσαλονικιός από εδώ, που ζει εκεί εδώ και κάποια χρόνια, ανακαλύψαν ότι κάποιες μπουλντόζες ξεσκίζουν ένα ολόκληρο δάσος και ανεβαίνουν για να βγάλουν τα δέντρα για να ανοίξουν ένα μεγάλο δρόμο που θα οδηγήσει στην κορυφή. Γιατί βγαίνετε, ρε παιδιά, στην κορυφή? Για να στήσουμε ανεμογεννήτριες. Εκεί λοιπόν, πότε ήταν αυτό, το 20, το 19, κάπου εκεί. Βγήκαμε όλοι έξω, τρέξαμε να συμπαρασταθούμε στον Νυμφαίο, έγινε ένα τρομερό μπλόκο, το οποίο το κάνανε δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι σταθήκαν μπροστά στις μπουλντόζες και ειδοποιήσανε κόσμο, ο κόσμος ήρθαν από παντού. Ήρθαν ακόμα και αυτοί που είναι υπέρ των εγκαταστάσεων. Γιατί ξαφνικά η κοινωνία ζήτησε από αυτούς, απέτησε από αυτούς να συμμετέχουν. Η περιφέρεια εκείνη την εποχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναγκάστηκε ύστερα από πρόταση συγκεκριμένων περιφερειακών συμβούλων να βγάλει μια απόφαση που έλεγε ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι οριζόντια. Είναι αρκετά πρωτοφανές και αυτό. Οριζόντια αντίθετη με την εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή μας, εάν δεν ολοκληρωθεί το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο που εν ολίγης λέει πού μπαίνει τι. Όπως υπάρχει για άλλες δραστηριότητες, πάμε πιο γενικά. Υπάρχει ένα εξειδικευμένο, γιατί θέλουμε να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση,
αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει χωροταξικό πρόβλημα, πού τα βάζεις και πού δεν τα βάζεις, κάνουμε ένα χωροταξικό σχέδιο λοιπόν, το οποίο λέγεται ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Αυτό το ειδικό χωροταξικό είχε γίνει το 2008, ήταν ένα απαράδεκτο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτό το αδιέξοδο, αυτή την κατάσταση σήμερα στο χώρο. Και υποτίθεται θα διορθωνόταν, θα επικαιροποιούταν, γιατί ήταν και πολύ παλιό. Του πήρε πολλά χρόνια και ακόμα υλοποιείται, ακόμα μελετιέται. Και επειδή ξέρουμε περίπου τι θα φέρει, δεν θα φέρει τίποτα καινούριο. Δεν θα λάβει υπόψη του καμία από τις εργασίες που έχουν γίνει, πολύ καλές εργασίες και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για παράδειγμα, που λέει ότι ως προς τη βιοποικιλότητα, που δεν πρέπει να πάμε. Δεν το λαμβάνει υπόψη του αυτό. Δεν θα λάβει υπόψη του τις μελέτες που κάνουμε εμείς, για τις οποίες θα μπορούσα να σας πω, αν έχουμε χρόνο, δύο κουβέντες, τις λεγόμενες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές Natura. Δεν θα λάβει υπόψη του τη γνώση που υπάρχει, την καινούρια γνώση από πλευράς επιπτώσεων για το περιβάλλον μας, για το οικοσύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, από όλες αυτές τις μονάδες. Οπότε και αυτό είναι ένα αδιέξοδο. Παρ' όλα αυτά, είναι ιστορική σημασία η απόφαση της περιφέρειας, η οποία είπε υπό την πίεση των κινημάτων ότι δεν πρέπει να πάμε παραπέρα. Ότι δεν θέλουμε τίποτα. Βέβαια, είναι μια απόφαση εκ του ασφαλούς, διότι η περιφέρεια δεν βγάζει απόφαση για το αν αδειοδοτείται μια εγκατάσταση. Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Οπότε σου λέει: δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Οι μονάδες περνάνε. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε μονάδα που έρχεται για γνωμοδότηση στην περιφέρεια, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων μικρών υδροελεκτρικών σταθμών που περάσανε με θετική γνωμοδότηση, η γνωμοδότηση της περιφέρειας είναι αρνητική. Αν μπείτε δηλαδή στις διαβουλεύσεις των μονάδων, στο σχετικό αρχείο του Υπουργείου, θα δείτε στις δικές μας μονάδες, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει γνωμοδοτήσει, δεν έχει υπάρχει κάποιος επιστήμονας που να συμπληρώσει αυτό το ΔΕΛΤΑ 11 ή μια υπηρεσία να πει κάτι, η περιφέρεια είναι πάντα αρνητική. Αυτό είναι κάτι. Είναι μια επιτυχία και είναι μια επιτυχία των κινημάτων. Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα περισσότερο, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει. Αλλά βέβαια βασίζεται ελπίζει ότι το χωροταξικό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Βεβαίως λέει κιόλας ότι θα πρέπει να το δούμε και να το εγκρίνουμε. Λοιπόν, αυτό μια μικρή τελεία εδώ. Να πω ότι τα κινήματα είναι πολλά. Δεν έχουμε είναι τόσο διάσπαρτη στο χώρο αυτή η κατάσταση. Θέλω να ξαναπροσανατολιστώ λιγάκι γιατί φύγαμε τελείως. Είναι τόσο διάσπαρτη στο χώρο που δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένα ενιαίο κίνημα, δυστυχώς, ακόμα και στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά υπάρχουν κινήματα παντού. Υπάρχει ένα κίνημα που είναι κοντά στη Φλόρινα, γύρω από τη Φλόρινα. Υπάρχει ένα κίνημα που είναι στην Καστοριά. Υπάρχει ένα κίνημα που είναι στη Γαλατινή, που βλέπετε εδώ, στη Σιάτιστα. Υπάρχει ένα κίνημα που δεν ξέρω αν ακούσατε πρόσφατα, που έγινε στην Καλαμιά της Κοζάνης, όπου πήγανε στην κυριολεξία να τους κάτσουν κάτι γιγαντιαία φωτοβολταϊκά. Κοιτάξτε, να δείτε εδώ κατάσταση. Καλαμιά και φωτοβολταϊκά γύρω-γύρω. Και δεν είναι τα μόνα, όπως βλέπετε. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά στην Καλαμιά οι άνθρωποι ξυπνήσαν μια μέρα και είδαν τις μπουλντόζες. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα, φανταστείτε ένα προάστιο έτσι πολεοδομημένο με τα δρομάκια του, τα κυπάκια του, δίπλα στην Κοζάνη που βασιζόταν κάποτε στην κτηνοτροφία. Σήμερα οι άνθρωποι εκεί απλά το χρησιμοποιούν ως προάστιο, δουλεύουν στην Κοζάνη, αλλά ζουν στην Καλαμιά, την αγαπάνε πολύ, έχουν ένα πολιτιστικό σύλλογο. Είναι εξαιρετικά έτσι, προκομμένοι, ας τους πει κανείς. Είναι νοικοκύριδες. Δεν είναι άνθρωποι του αγώνα. Και αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά είχαν τις μπουλντόζες από την άλλη μεριά του λόφου, πήγαν να δουν τι συμβαίνει και είδαν ένα απογυμνωμένο αυτό που σας έλεγα. Είναι σαν να έχει καεί, πώς και εγώ είμαστε καμιά φορά και δεν υπάρχει δέρμα, ένα γδαρμένο βουνό από τις μπουλντόζες και είπαν: Όπα, παιδιά, τι γίνεται εδώ, δεν έχουμε ιδέα. Και μας πήραν τηλέφωνο, εμάς που είμαστε οι πιο παλιοί, υποτίθεται έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία από τα τρεξίματα που έχουμε κάνει, και μας ζητήσανε και από εκεί ξεκινάει τώρα ένα κίνημα που εγώ όταν τ' άκουσα, λέω: Είναι δυνατόν η Καλαμιά, έτσι που μου περιγράφει αυτή η κυρία την κατάσταση, να πετύχει τίποτα με αδειοδοτημένα τα πάντα, με το έργο εκεί έτοιμο, με τις μπουλντόζες. Τώρα τι τους λες αυτών των ανθρώπων, τι ελπίδες μπορούν να έχουν, όταν για έργα πολύ προηγούμενα δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε κάτι ουσιαστικό και τα έχουμε χάσει. Κι όμως, ήταν τέτοια κινητοποίησή τους, τόσο σπαραχτική και ήταν δυνατή πολύ και πήγαν άνθρωποι από παντού και τους στηρίξανε. Παππούδες τους έρνανε και τους βαράγανε τα μάτ. Θα μπορούσα να σας δείξω σκηνές, αλλά δεν έχει νόημα, μπορείτε να φανταστείτε. Τους πήγαν στο νοσοκομείο, τους σπάσαν τα πλευρά τους, τους σπάσαν τα χέρια τους. Στο πεδίο, γιατί βγήκανε με τα λάβαρα και άμα δείτε το ανέβασμα στο λόφο με τα λάβαρα των ανθρώπων αυτών, των κανονικών εντός εισαγωγικών, τι πάνε να πει κανονικών, εννοώ νορμάλ ανθρώπων που θα παίρναγες δίπλα τους και θα έλεγες
δεν έγινε και τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι. Που βγήκαν έξω και κινητοποιήθηκαν και τον μπλόκαναν το έργο. Βρήκαν ένα καλό τεκμήριο και το έργο απεχώρησε. Πήγαμε στην Κοζάνη, κάναμε διαδηλώσεις εξαιτίας η Καλαμιά έγινε λάβαρο στον αγώνα όλης της περιοχής. Από το πουθενά. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ αισιόδοξο πώς μπορεί μια μικρή γειτονιά να κάνει τα πάντα. Μας αναγκάσανε και έτρεχα εγώ ίδιος από την Πρέσπα στην Καλαμιά σε κάθε συνέλευση για να συμμετέχουμε. Από εκεί που λέγαμε ότι εντάξει, πόσο πια να, πού αλλού να πάει κανένας, η Καλαμιά έγινε το νούμερο ένα. Το Νηφαίο χάθηκε. Το Νηφαίο χάθηκε γιατί, όχι χάθηκε, κερδίθηκε, ενώ εξαφανίστηκαν τα αιωλικά από εκεί. Γιατί παρενέβησαν οι άνθρωποι αυτοί τότε, βεβαίως παρενέβησαν σπουδαίοι, πώς το πω, επιφανείς, σε προσωπικό επίπεδο και κατάφεραν και τον μπλοκάρανε. Όμως αυτό δεν θα είχε γίνει καθόλου αν δεν είχαν βγει οι κάτοικοι έξω, πρώτοι από όλους, να πούνε όχι. Αν δεν είχαν βγει οι κάτοικοι πρώτοι, απλά θα είχαν περάσει μπουλντόζες, θα είχε τελειώσει το έργο και τρέχα γύρευε μετά. Ποιος θα τα προλάβαινε όλα αυτά. Αυτό ως προς το κίνημα. Αν έχω, μου επιτρέπετε, έχω ακόμα 5 λεπτά. Έχω. Εκτός αν είναι λίγο... Ωραία. Να πω απλώς τώρα πώς αυτό όλο συμπίπτει με τη δουλειά που κάναμε και εμείς όλο αυτό το διάστημα. Γιατί εμείς έχουμε λοιπόν αναλάβει την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές Natura της Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Για λογαριασμό της υποχρέωσής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βεβαίως όπως ξέρετε πάει να μας τρελάνει. Γιατί από τη μια σου λέει να προστατεύεις την ποικιλότητα, από την άλλη σου λέει full για ΑΠΕ για να σώσουμε την ενέργεια. Γιατί πρέπει να γίνουμε αυτόνομοι. Η Ευρώπη θα ξέρετε ότι δεν έχει και πολλά, ούτε ορυκτά καύσιμα έχει, ούτε πολλά προϊόντα προς εξόρυξη έχει, αλλά θα πάει τώρα να τα σκαλίσει όλα, να τα ψάξει, να τα βρει για να προσπαθήσει να είναι αυτόνομη. Γιατί δεν μπορεί να συνεργαστεί πια ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους αυτούς, ούτε με τους άλλους. Με τους Αμερικάνους όμως μια χαρά συνεργαζόμαστε. Ο μύθος του Λιγνίτη, ότι ο Λιγνίτης είναι βλαπτικός και θα τον αντικαταστήσουμε με τη ΣΑΠΕ, οδηγείται ως εξής. Σταματάμε το Λιγνίτη και φέρνουμε αέριο. Φυσικό αέριο. Αλλά φυσικό αέριο, πιο φυσικό αέριο. Υπογράφουμε στην Αλεξανδρούπολη τις πομόνες που θα κουμπώσουν τα φυσικά αέρια που θα έρχονται από το εξωτερικό. Πιο εξωτερικό όμως, γιατί υπάρχει μια τέτοια ανάγκη να γίνουν στα λιμάνια αυτά υποδομές για να υποστηρίξουν αυτή την έλευση ενός άλλου φυσικού αερίου. Και ποιο είναι αυτό το φυσικό αέριο? Αυτό το λεγόμενο LNG, το οποίο έρχεται από την Αμερική με υπεροκειάνια, μεγάλη μπίζνα. Οι εφοπλιστές εξοπλίστηκαν με καινούρια καράβια. Να μια ωραία διέξοδος. Φτιάξαμε λοιπόν αυτά του είδους τους υποδοχείς για να φέρουμε φυσικό αέριο και να τροφοδοτούμε την ενέργεια τις μονάδες μας με φυσικό αέριο αντί για λιγνίτη. Γιατί έρχεται απ' έξω, γιατί το σχιστολιθικό που λένε φυσικό αέριο βγαίνει με fracking, αν έχετε, θα έχετε ακούσει τι σημαίνει να πας βαθιά να το βγάλεις. Δεν υπάρχει άλλο αέριο πια στην Αμερική και αν υπήρχε δεν ξέρω πόσο ήτανε. Το πετρέλαιό τους έχει τελειώσει από αυτό που ήτανε και γι' αυτό προφανώς και γίνονται όλες αυτές οι επεκτατικές οι πόλεμοι που γίνονται σε ανθρώπους, σε χώρες που ακόμα έχουν κοιτάσματα, είναι λιγοστά, τελειώνουν, το ξέρουν ότι τελειώνουν και παρόλα αυτά επενδύουμε σε μια τέτοια τεχνολογία. Άρα δηλαδή είναι ένας μύθος ότι από το Λιγνίτη πάμε στη ΣΑΠΕ, γιατί δεν πάμε στη ΣΑΠΕ, είναι αδύνατο να λειτουργήσουν οι ΑΠΕ στην παρούσα φάση χωρίς να υπάρχει από πίσω μια μονάδα ορυκτών καυσίμων που να καίει και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη. Και οι πιο έτοιμες μονάδες είναι αυτές του αερίου, παίρνει αμέσως μπροστά μόλις το βάλεις. Έχεις μια κατάρρευση του ρεύματος, κατευθείαν βάζεις μπρος τη μονάδα και σου στέλνει ρεύμα σε όλη τη χώρα. Ενώ με το Λιγνίτη πρέπει να δουλεύουν stand-by οι μονάδες, δεν παίρνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι άλλη τεχνολογία. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα είναι και αυτό. Αλλά αυτά δεν τα λένε ακριβώς. Και δεν λένε επίσης, να σας πω, ότι όπου στον κόσμο έχετε ακούσει ότι αυτοί λέει πήγαν είναι πράσινοι 100%, είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Γιατί αν το ψάξετε καλά, θα δείτε ότι είτε στηρίζονται στην πυρηνική ενέργεια, που δεν ξέρω πόσο πράσινη μπορεί να θεωρείται η πυρηνική ενέργεια, αν δεν είναι δική του, είναι τη γειτονική του χώρα, π.χ. στη Σκανδιναβία και η Δανία και τέτοια, γίνονται κάτι τέτοιες, άλλαξω πώς να τις πω. Και εκεί οι Γερμανοί με τους Γάλλους, ο ένας παράγει τη μία μορφή, ο άλλος παράγει την άλλη. Και η βιομάζα που λένε, η φοβερά φιλική στο περιβάλλον βιομάζα, είναι δάση. Εκατοντάδες δέντρα, εκατομμύρια δέντρα, τα οποία κόβονται σε άλλες χώρες, γίνονται βιομάζα και μεταφέρονται και καίγονται σε μια άλλη χώρα. Ή η ίδια χώρα καταστρέφει τα δάση και τα κάνει βιομάζα.
δεν είναι τα υπολείμματα που λένε. Αυτά δεν βγάζουν και πολύ πράγμα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι μόνο για τοπικές κλίμακες. Δεν μπορεί να τραφεί μια ολόκληρη χώρα ενεργειακά βασισμένη πάνω σε υπολείμματα βιομάζας. Ακόμα τουλάχιστον. Αυτή η βιομάζα λοιπόν που λέμε είναι σταθερά, αλλά και αυτή παράγει διοξείδιο του άνθρωπου. Μεταξύ άλλων. Άρα η βιομάζα αυτή βαφτίστηκε όμως πράσινη. Βαφτίστηκε πράσινη. Γιατί έχει λεφτά. Το να φυτεύεις και να κόβεις δάση έχει λεφτά. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα εμείς τα έχουμε βάλει μέσα στην περιβαλλική μας μελέτη. Την ειδική περιβαλλική μελέτη, η οποία τώρα, τι να σας πρωτοπώ σε ένα λεπτό, έχει πάντως ως στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας. Εμείς λοιπόν μας έχει ανατεθεί από το Υπουργείο μια μελέτη για να προτείνουμε λύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας ως πρακτική την ευρωπαϊκή πρακτική που αναφέρεται σε περιοχές Natura, που είναι αποσπασματικές περιοχές στο χώρο, δηλαδή έχουμε μια περιοχή Natura, δεν έχουμε, έχουμε, δεν έχουμε, και αυτό βασίζεται στη λογική των stepping stones, αν έχετε ακούσει, δηλαδή τα είδη χρειάζονται αυτό που λένε σαν να περνάς ένα ποτάμι και πατάς από βραχάκι σε βραχάκι για να το περάσεις, έτσι και τα είδη χρειάζονται τέτοιου είδους περιοχές που να διατηρούνται σε καλή κατάσταση για να μπορούν να ζήσουν εκεί. Προφανώς ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τέτοιες περιοχές, ή ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά, χρειάζεται μόνο τεχνολογία για να τα καταφέρει. Οπότε ναι, μια χαρά είναι αυτό ο σχέδιο, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτές τις μελέτες υποχρεωτικά να φτιάξουμε προδικά διατάγματα που να μας λένε τις χρήσεις γης μέσα στις προστατευόμενες περιοχές και πιθανάκι και περιφερειακές ζώνες. Και εδώ στη δικιά μας τη δουλειά εμφανίζεται μια τεράστια σύγκρουση χρήσεων γης ανάμεσα στην βιοποικιλότητα που συμβολίζεται από συγκεκριμένα είδη και της χρήσης γης αυτής της παραγωγής ενέργειας. Όπως και για πολλές άλλες δραστηριότητες. Αλλά η σημερινή μεγάλη απειλή για τη βιοποικιλότητα προκύπτει μέσα από τη δουλειά μας ότι είναι οι ΑΠΕ, οι βιομηχανικές ΑΠΕ. Γιατί υπάρχουν και άλλες ΑΠΕ που θα μπορούσαν να μην είναι καθόλου απειλητικές. Αυτό. Και για να κλείσω, μπορούμε να το δούμε λίγο και στη συζήτηση. Ένα πράγμα που με έκανε και χθες βιαστικά να πω δύο πράγματα, γιατί τα έχω μέσα στην ψυχή μου και θέλω με κάθε ευκαιρία να τα κουβεντιάζουμε. Για τα οποία πάλι δεν ξέρουμε, ούτε εμείς οι επιστήμονες της βιολογίας δεν τα κατέχουμε και δεν τα σπουδάζουμε, δεν τα συζητάμε, ενώ γίνεται μεγάλη φασαρία παγκοσμίως. Δεν είναι το διοξείδιο του άνθρακα, πιστέψτε να το πω έτσι ομά και αν θέλετε να το βάλουμε στην κουβέντα, αυτό που δημιουργεί την κλιματική μας κρίση. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια ελάχιστη συμμετοχή στην ατμόσφαιρα. Είναι ένα αέριο το οποίο η συμμετοχή του στη θερμοδυναμική λειτουργία του κλίματος είναι ένα 5%, κάπου σε κάποιες άλλες διαδικασίες είναι 10%. Το υπόλοιπο είναι το νερό. Είναι ο υδρολογικός κύκλος. Ο υδρολογικός κύκλος, το νερό, είναι αυτό που οδηγεί την κρίση του κλίματος. Και αν φύγεις από το νερό που λέγαμε πριν ότι τα πάντα συνδέονται και πας να δεις τι εννοείς νερό, εννοείς υγιές έδαφος. Εννοείς υπόγεια νερά. Ασχολούμαστε μόνο με τα επιφανειακά νερά. Τρέχει νερό, δεν τρέχει νερό, έχει νερό το ποτάμι, δεν έχει νερό. Μα δεν θα μπορούσε το ποτάμι να μην έχει παρά ελάχιστο νερό, αλλά το μέρος να είναι πάμπλουτο σε νερό. Τα δάση εκεί στη Χαλκιδική που λέτε έχουν πολλά νερά μέσα. Οι άλλοι έχουν τσακιστεί να τα αφαιρέσουν αυτά τα νερά. Αυτό είναι το αφήγημα αυτή τη στιγμή που πρέπει να δούμε. Έχει μελετηθεί, υπήρχε ένας επιφανής Ισπανός μετεωρολόγος, ο Μιγιάν, θα το ψάξετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο συνέδριο για αυτό το πράγμα. Ο οποίος είχε δείξει στους ενθουσιασμένους ακροατές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, ήδη από το 1995, γιατί ήταν αυτός τον οποίο τον ακούγαν όλοι ως μάγο, ήταν τόσο θεόρατη η αυθεντία του, τους είχε δείξει τα δύο πόδια της κλιματικής κρίσης. Το ένα και βασικότερο ήταν η χρήση γης. Αυτό απαλήφθηκε στην πορεία. Και απαλήφθηκε διότι δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει να πούμε αυτό που έλεγε η κυρία Σοφία, ότι πρέπει να αλλάξουμε το πρότυπό μας. Πρόσφατα η Σλοβακία, μια εξαιρετική παρουσία σε αυτό το χώρο του νέου προτύπου για τα νερά, που όπως το έχει ονομάσει, υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη στη Σύνοδο για τα νερά που έγινε την προηγούμενη χρονιά, υπέβαλε ένα ψήφισμα. Το πήρανε, το ανεβάσανε και το βάλανε στην άκρη. Αν το διαβάσετε, θα δείτε πόσα σημαντικά πράγματα λέει για την πορεία του κλίματος και του πλανήτη μας. Αυτά όμως δεν ακούγονται. Τα κάνανε πέρα οι πολιτικοί, γιατί δεν τους βολεύουν. Δεν αναφέρονται σε ανάπτυξη, αναφέρονται σε μεθόδους άλλου είδους λειτουργίας του οικοσυστήματος που πιάνουν από τη γεωργία μέχρι την κτηνοτροφία
Πού να τα βάλει στην γεωργία με του κολοσσού, άρα βάλει το στην άκρη. Πού να τα βάλει στην κοινοτροφία και αυτό στην άκρη. Πού να τα βάλει με την ενέργεια και αυτό στην άκρη και πάμε παρακάτω. Ενώ ξαφνικά όλη η πολιτική, ακόμα και η δική μα σημερινή πολιτική, που είναι στα πράγματα και στη Βουλή, έχουν γίνει πράσινοι. Του βόλεψε. Καταπληκτικό. Είμαστε πράσινοι, λέει, γιατί προάγουμε τι ανάμεσε πηγέ ενέργεια. Τελειώσαμε. Άρα στοχεύουμε στο να προάγουμε τι ανάμεσε πηγέ ενέργεια ω λύση για το κλίμα μα. Και είμαστε πράσινοι. Ενώ η άλλη λύση θα του έφερνε σε κόντρα με την ανάπτυξη. Είναι πράσινη και αναπτυξιακά εξαιρετικά. Οι ίδιε εταιρείε που μέχρι σήμερα παρήγαγαν ορυκτά καύσιμα παράγουν και τι ΣΑΠΕ. Προωθούν και τι ΣΑΠΕ. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουν μολύνει εντός εισαγωγικών και τα κινήματα και βγαίνει ο κόσμος έξω και φωνάζει εναντίον για το διοξείδιο του άνθρακα και την καταστροφή του κλίματος, ευνοώντας γιατί είναι σαν στρατός δικός τους. Είναι ένα είδος, θα με πείτε ότι, ότι τα παραλέω, αλλά έτσι είναι. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί έξω για να μελετήσουμε και να δούμε. Έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ και ταινίες και είναι άρα πάρα πολύ σημαντικά να τα δούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Συγγνώμη, μίλησα παραπάνω. Το άλλο πόδι. Δύο πόδια. Δύο πόδια. Και τα νερά. Ναι, όχι, ναι. Η χρήση της γης που σχετίζεται με τα νερά. Και το άλλο πόδι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το οποίο όμως επηρεάζεται όχι μόνο από το διοξείδιο του άνθρακα. Έχει πολύ μικρή συμμετοχή του διοξείδιου του άνθρακα. Έχει όμως υδρατμή, για παράδειγμα. Το νερό υδρατμή. Αυτό το έχετε δει που καμιά φορά έχει ένα νέφος. Αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ. Επηρεάζει πάρα πολύ την θερμοκρασιακή. Την εκπομπή της θερμότητας πάλι προς τα κάτω. Και στο Βόλο που λέγαμε για τα τσιμέντα και για τα σκουπίδια που λέγαμε πριν, για παράδειγμα, όλες αυτές οι καύσεις που δημιουργούν αυτά τα μικροσωματίδια, αυτά δυστυχώς δεν αφήνουν τους υδρατμούς, τους πιάνουν και δεν τους αφήνουν να γίνουν σύννεφα. Εμείς θέλουμε σύννεφα, σύννεφα βροχής. Για να γίνουν τα σύννεφα βροχής χρειάζεται βλάστηση. Η βλάστηση δημιουργεί τη βροχή και όχι το ανάποδο. Δεν είναι η βλάστηση εκεί που έχει βροχή, αλλά αν δεν έχει βλάστηση, δεν έχει βροχή. Και βέβαια αυτά είναι κλιματικά θέματα που πάνε και έρχονται παντού στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι ότι μόνο εδώ, αλλά μια καταστροφή μιας παραλίας όπως είναι του Βόλου και εκπομπές εδώ και χρόνια του τσιμέντου κτλ. Είναι ικανές να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο κλίμα της Μαγνησίας. Και αυτό δεν έχει ποτέ υποθεί έτσι, δεν έχει δοθεί έτσι. Δεν είναι μόνο τα δάση για να δεσμεύουμε διοξείδιο του άνθρακα. Είναι γιατί παράγουν βροχή και δροσιά. Ένα δέντρο είναι σαν δύο κλιματιστικά έχουν βρει, που λειτουργούν εδώ μέσα όλη μέρα. Ένα δέντρο. Γιατί μπείτε κάτω από ένα στέγαστρο και κρυφτείτε από τον ήλιο και μπείτε κάτω από ένα δέντρο για να κρυφτείτε από τον ήλιο. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Γιατί ακριβώς το δέντρο διαπνέει και διαπνέοντας αφαιρεί θερμότητα και τη στέλνει στο διάολο, ψηλά πάνω στον ουρανό. Και αυτή την εργασία, αυτό το πράγμα που κάνει η βλάστηση, έχει χαθεί όλη η βλάστηση από τον πλανήτη πάνω από 50% και γι' αυτό έχουμε αυτές τις κλιματικές διαταραχές που τις ερμηνεύουμε πολύ σωστά ως κλιματική κρίση. Και δεν θα σταματήσει αυτό αν δεν λάβουμε αυτού του είδους τα μέτρα και δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Οι λύσεις είναι απλές, είναι πολύ αισιόδοξες, αλλά δεν έχουμε χρόνο για να τις υλοποιήσουμε αν καθόμαστε και ασχολούμαστε πάλι αποκλειστικά με το. Αυτό είναι το επίφοβο δηλαδή. Βεβαίως και πρέπει να πάμε να αντιμετωπίσουμε το διοξείδιο, βεβαίως και πρέπει να αλλάξουμε τεχνολογία στην ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε, αν επικεντρώσουμε μόνο εκεί το ζήτημα, θα το χάσουμε. Συγγνώμη, μίλησα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, αλλά δεν μιλάω πολύ συχνά γιατί είμαι μόνος μου σε ένα πολυγύρωμα. Έχουμε καμιά ερώτηση, υποθέτηση, δηλαδή. Πάμε και σε αυτά που καταλήξατε, δηλαδή είναι γεγονός σίγουρο ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια, είμαστε πάρα πολύ και είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς αυτό. Και πάνω σε αυτό πατάμε με το αφιερώματά τους, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, για να κάνουμε αυτή την κατεκριογή, ας πούμε, των εδαφών, χωρίς κανένα συμφέρον ως το περιβάλλον ουσιαστικά. Ένα ερώτημα που είναι σημαντικό και για τον αγώνα, για τον κόσμο που μπορεί να πάρει ο κάθε αγώνας κοντά του από την κάθε περιοχή, είναι αν υπάρχουν αυτοί οι επιστήμονες, τεχνολόγοι, πολιτικοί και μηχανολόγοι-μηχανικοί που μπορούν να δώσουν προτάσεις ενεργειακής αυτάρκειας χωρίς να υπάρχει αυτό το τεράστιο έργο και έγκλημα προς την ίδια τη φύση, που πάλι
κάνει, δεν θα έχει ενεργειακή απόδοση και όλο αυτό, όλη αυτή η κορυφαία τέλος πάντων που έχουμε. Υπάρχει κόσμος από την επιστημονική κοινότητα, τεχνολόγοι, όλοι αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται, έχουν τις αντιπροτάσεις που θα μπορούσε να υπάρχει ενεργειακή αυτάρκεια, πώς μπορεί ο καθένας κιόλας να έχει ενέργεια, γιατί έχουμε ανάγκες ενέργειας, αλλά με τελείως διαφορετική κατανάλωση, χωρίς ούτε όλη αυτή την κατανάλωση του μηχνίτη και τις διαδικασίες αυτής ούτε του αερίου, ούτε των τεράστιων ομογενητριών ή των τεράστιων φωτοβολταϊκών. Ποιες είναι αυτές οι άλλες λύσεις και ό,τι μπορούν να γίνουν? Και αυτό βασικά είναι το ερώτημά μου και είναι ένα ερώτημα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν και απαντήσεις, να υπάρχουν και άνθρωποι για να κερδίζουμε τον κόσμο σε όλο αυτό το αγώνα, ώστε να μπορούμε να αποτρέπουμε και από αυτή την πλευρά τέτοιες επιχειρήσεις πάνω στα βουνά και στα λεγκάδια και οπουδήποτε θέλουν να βάλουν οτιδήποτε με το αφιολόγημα της πράσινης ανάπτυξης του καλού του περιβάλλοντος και τη γέννη. Ναι. Έχει πολύ ωραία ερώτηση, προφανώς. Το θέμα είναι ότι όπως και στις Σκουριές, για παράδειγμα, ακόμα και στο Βόλο, που είναι μια πόλη, είναι διαφορετικά λίγο, ένα κίνημα ξεκινάει και λέει όχι σε κάτι που είναι προφανώς απαράδεκτο, περιβαλλοντικά, δηλαδή μιλάμε για περιβάλλον, και μετά αναγκαζόμαστε και μπαίνουμε σε μια συζήτηση και τι ρε παιδιά, εσείς τι θέλετε τελικά, και τι να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Όντως, εκεί είναι ένα ζήτημα που δημιουργεί αυτές τις ανησυχίες. Να σας πω ότι εγώ, επειδή τη μελέτη μας πρέπει να τη διαβουλευτούμε με την κοινωνία γενικότερα, η αναζήτηση αυτή που ξεκίνησα και έκανα κυρίως είχε να κάνει με την προσπάθειά μου να βρω τι θα πούμε, πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί εγώ θέλω να προστατεύσω μια αρκούδα. Γιατί ρε παιδάκι μου, τι θες αυτήν την αρκούδα? Επειδή σ' αρέσει εσένα, εμένα μου αρέσει, μου τρώει τα πρόβατα. Δηλαδή και μπαίνοντας σε αυτήν την αναζήτηση, βρήκα πόσο πλούσιο είναι το υλικό των λύσεων και των προτάσεων που υπάρχουν, και όμως αυτές δεν ακούγονται. Λοιπόν, προτάσεις. Μια εναλλακτική. Καταρχήν, το πρόβλημα από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από το γεγονός ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα του είδους μας σε αυτόν τον πλανήτη. Κατά πολύ. Και θα την ξεπεράσουμε ακόμα περισσότερο πάρα πολύ σύντομα. Από ό,τι καταγράφεται, ο πληθυσμός του ανθρώπου στη Γη έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Γιατί πρέπει να κοιτάμε τη φύση και τη Γη, πώς γεννήθηκε, πώς δημιουργήθηκε και ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Άμα δεν ζήσεις μέσα από τους κανόνες, τελείωσε. Δηλαδή είναι το αντίστοιχο, είναι να έχεις γελάδια σε ένα χωράφι σαν αυτό εδώ, κάποια στιγμή θα φάνε όλο το χόρτο, αν τα αφήσει εκεί πέρα μέσα, κάποιοι θα πεθάνουν. Αυτό δεν γίνει τίποτα. Άρα εμείς οι άνθρωποι δηλαδή δεν μπορούμε να εξελισσόμαστε. Μιλάμε γι' αυτό εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να μιλάω για ανάπτυξη. Τέρμα όρος ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη? Έχουμε υπεραναπτυχθεί. Θα αναπτυχθούμε κι άλλο? Τι σημαίνει ανάπτυξη? Πώς την εννοούμε? Μήπως την εννοούμε απλώς καλή ζωή εδώ που βρισκόμαστε, σε αυτό το πλανήτη? Δηλαδή είναι ερωτήματα τα οποία δεν συζητιούνται εύκολα, γιατί έχουμε μάθει, εμείς γεννηθήκαμε μέσα στα ορυκτά καύσιμα. Αυτό που ζούμε εδώ σήμερα είναι όλο ορυκτά καύσιμα. Αν σταματήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, φανταστείτε πόσα πράγματα δεν θα έχουμε. Τι θα κάνουμε με τους δρόμους όταν θα σταματήσει το πετρέλαιο? Πώς θα φτιάχνουμε δρόμο? Δηλαδή, είναι πράγματα που καθημερινά τα ρούχα μας, τα πάντα, όλα, τα πάντα είναι όλα από εκεί. Η δυνατότητα να έχουμε αναφλένα τα φώτα αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει ήλιο, να καίμε εδώ 15 λάπτοπ, δεν σκέφτομαι εγώ να βάλω και αυτό ή να σβήσω τούτο γιατί δεν έχω αρκετό ρεύμα. Δηλαδή, όλα αυτά τα έχουμε μάθει ως δεδομένα. Άρα, οι λύσεις είναι δυστυχώς επίπονες. Δεν υπάρχει λύση για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Δηλαδή, δεν πρόκειται καταρχήν να βρούμε την ενέργεια. Είναι καταγεγραμμένο ότι οι ΑΠΕ δεν παράγουν, οι γνωστές ΑΠΕ σήμερα που έχουμε, γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει μεθαύριο, η μορφή ενέργειας που έχουμε βρει ως επόμενη φάση, ως μετάβαση, δεν μπορεί να είναι τόσο αποδοτική όσο είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ήταν θεϊκό. Έκανε τρομερά πράγματα με μια σταγονίτσα πετρέλαιο. ΑΠΕ, καμία σχέση. Γι' αυτό και δεν ξέρω πώς θα γίνει ποτέ, ας πούμε, τα αεροπλάνα να πετάνε με ηλεκτρικό. Θα γίνει ποτέ με υδρογόνο? Και θα κάνουν μπαμ οπουδήποτε, λέμε τώρα. Αλλά γενικά μπορεί να χρειαστεί να μην πετάμε στο μέλλον τόσο πολύ. Μπορεί να χρειαστεί να αρχίσουμε να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να ζήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, στη Γεωργία, να καλλιεργούμε χωρίς μηχανήματα. Εκτός από την οικονομία στην ενέργεια, δεν υπάρχουν επιπλέον. Θυμάμαι διάφορα που μου έχουν πει χωρίς να γνωρίζω εγώ
για διαφορετική τρόπο, δηλαδή ας πούμε από τα, από τα λαχανικά και από αυτό μπορεί να γίνει κάθε καύσιμο, ας πούμε, παρέχει μια ενέργεια. Η δική μου περίπτωση, τώρα δεν το θυμάμαι εγώ να το πω ακριβώς. Ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι, υπάρχουν επιστήμονες που υπάρχουν τρόποι να έχει διαφορετικό τρόπο κατανάλωση ενέργεια που δεν είναι και τόσο επιδραγή, ούτε επιβάρει τόσο. Ούτε το ότι είναι για το ίδιο το περιβάλλον, ούτε το τι πρέπει να χτιστεί για να έχει αυτή την ενέργεια, ούτε τίποτα. Αλλά όλα αυτά πηγαίνουν κάτω από το τραπέζι, δηλαδή και αυτοί που μπορούν να πάνε να τα προτείνουν, οι επιστήμονες ή θα τους πάρουν υπό την αιγίδα τους, δεν θα προχωρήσουν. Ναι, είναι γενικά ο τρόπος ζωής μας είναι πολύ ενεργοβόρος και δεν έχει μέχρι σήμερα βρεθεί ένας τρόπος που να υποκαταστήσει με τον ίδιο, δηλαδή να συνεχίσουμε το business as usual που λένε οι ξένοι, με άλλη μορφή ενέργειας. Αυτό δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Αν όμως λένε ακόμα και βρεθεί ένας τέτοιος τρόπος, που θα λένε για τη σύνδεξη του υδρογόνου ή κάτι τέτοια παλαβά που ακούγονται, κάθε τόσο και βγαίνει μια είδηση ενθαρρυντική και μετά αποκαλύπτεται ότι δεν πάει πιθανά αυτό και ξαναπέφτουμε πάλι σε αυτό που είμαστε. Αν βγει ένας τέτοιος τρόπος, πάλι ο τρόπος που θα καταναλώνουμε το χώρο μας, τη γη μας, τους πόρους, θα είναι τέτοιος που πάλι θα είναι ισοπεδωτικός. Πρέπει για παράδειγμα να σταματήσουμε ίσως να μιλάμε για. Να κρίνουμε την πορεία, την οικονομία ενός τόπου με βάση μόνο τα χρήματα, με το λεγόμενο ΑΕΠ. Μπορούμε να βάλουμε τους πόρους μέσα που έχουμε ή δεν έχουμε διαθέσιμους. Τέτοια ερωτήματα υπάρχουν παντού και συζητιώνται. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε το πρότυπο της ζωής μας. Και αυτό που είπε και πριν η Σοφία, ότι φταίμε και όλοι μας. Εντάξει, ναι, κατανοητό και αυτό που λεγόταν πριν, αλλά. Πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό εμείς ή μπορούμε τουλάχιστον να βάλουμε ένα πλάνο για τα παιδιά των παιδιών μας και πόσο χρόνο έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη για το αν υπάρχει πια χρόνος για να γίνει αυτή η τεράστια μετάβαση στο κεφάλι μας περισσότερο και στα θέλω μας. Με τον κόσμο που έχουμε δίπλα μας, που βλέπετε πόσο λίγο ενεργοποιείται και πόσο λίγο ανησυχεί και νομίζω ότι για πάντα θα μπορεί να πατάει το φως, το διακόπτη και να ανάβει φως. Ένα πράγμα πάντως που συζητιέται πολύ σοβαρά και έχει μια αξία να το σκεφτούμε είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να ξαναχρησιμοποιούμε την ενέργεια που έχει το ίδιο μας το σώμα. Έχουμε τεράστια ενέργεια. Μπορούμε ως όντα, φυσικά όντα, να κάνουμε πολύ μεγάλο έργο να παράγουμε. Το οποίο το έχουμε αφήσει στην άκρη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να περπατάμε για να μην πάθουμε τίποτα η καρδιά μας. Παλιότερα για να πάει να βρει φαΐ κάποιος έπρεπε να. Τρέξει να το κυνηγήσει, να το μαζέψει. Έπρεπε να ξοδέψει πάρα πολύ ενέργεια να το δει. Τώρα πατάει ένα κουμπί και το φέρνει ο κούριερ. Και όλα αυτά κοστίζουν ενέργεια. Μήπως πρέπει εμείς να δώσουμε λίγη ενέργεια από τους εαυτούς μας σε αυτά που κάνουμε, να κουνηθούμε το σώμα μας.